στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι μαχητές πολεμικής αεροπορίας που μας έκαναν πρόσφατα υπερήφανους με τις διακρίσεις που κατάφεραν στο εξωτερικό, υπενθύμησαν σε όλους τις δυνατότητες που διαθέτουν τα ελληνικά φτερά και οι άνθρωποι που τα υπηρετούν. Βρεθήκαμε στην καρδιά της ελληνικής αναχέτησης, στην 114 πτέρυγα μάχης, εκεί όπου καθημερινά υπτάμενο και τεχνικό προσωπικό διατηρεί σε υψηλή ετοιμότητα τα μαχητικά προστατεύουν τους ελληνικούς ουρανούς. Συναντήσαμε μερικούς από τους πρωταγωνιστές της νατοϊκής άσκησης TLP, τον σμιναγό Θεοχάρη Κατσαρό, που ψηφίστηκε ανάμεσα στους υπόλοιπους συμμετέχοντες ως ο καλύτερος εκπαιδευόμενος μαχητής της σειράς, και τον υποσμιναγό Ιωάννη Σιάνο, που ψηφίστηκε δεύτερος ισοβαθμώντας με άλλους εκπαιδευόμενους. Πρόκειται για ένα σχολείο Tactical Leadership Program, που είναι, ο σκοπός του είναι να εκπαιδεύσει τους πταμένους σε αρχηγίες μεγάλων σχηματισμών, και αυτό που έχει διαφορά να κάνει σε σχέση με τις πτήσεις που πετάμε εδώ στην Ελλάδα είναι η μίξη πολλών διαφορετικών τύπων αεροσκαφών αλλά και νοοτροπιών από διαφορετικές αεροπορίες. Η γενική εμπειρία της συμμετοχής σε μια τόσο μεγάλη άσκηση είναι σίγουρα πολύ επικοδομητική για τα μέλη της πολεμικής αεροπορίας που συμμετέχουν εκεί. Σίγουρα παίρνεις πράγματα όσον αφορά στον έλεγχο μεγάλων σχηματισμών και στη συνεργασία με πληρώματα και διαφορετικές νοοτροπίες αεροπορικές. Και σίγουρα είναι ένα βήμα μπροστά στην αεροπορική σου καριέρα. Βασικός στόχος εκπαίδευσης ήταν η δημιουργία κοινού περιβάλλοντος όπου τα πληρώματα από διάφορες χώρες συνεργάζονται αποτελεσματικά σε κοινές επιχειρήσεις. Ζητήσαμε λοιπόν από τους χειριστές να μας εξηγήσουν ακριβώς τις απαιτήσεις συμμετοχής σε μια τέτοια άσκηση, η οποία γίνεται με στενή συνεργασία με πιλότους άλλων χωρών σε ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες που εξομοιώνουν πραγματικές αεροπορικές επιχειρήσεις. Ήταν πιο πιεσμένο το πρόγραμμα, ήταν εξομοιέν για παράδειγμα πολεμικές επιχειρήσεις, στις οποίες έπρεπε να πάρεις την ίδια μέρα την αποστολή, να την επεξεργαστείς, να συνεργαστούν όλα τα πληρώματα και να πάμε να πετάξουμε. Έτσι, ξεκινώντας από το πρωί, αφού ξεκινούσαμε με τη μετεωρολογική ενημέρωση, μας δινόταν η καθημερινή αποστολή, οριζόταν ο αρχηγός της αποστολής όλου του πακέτου MC και ο αντίστοιχος αρχηγός της αποστολής του air-to-air κομματιού όπου ήμασταν και εμείς. Από εκεί πέρα, μέσα σε 4 ώρες έπρεπε να συνεργαστούμε, να έχουμε ολοκληρώσει την αποστολή, να την σχεδιάσουμε, να πάμε να πετάξουμε, που διήρκουσε περίπου 2 ώρες η πτήση, και στη συνέχεια, αφού επιστρέφαμε, να γίνουν οι απενημερώσεις με βάση τα tracker και τα pod που υπήρχαν και τις βολές που έχει γίνει για να δούμε την αποτελεσματικότητα. Σίγουρα στην αρχή είναι δύσκολο να μπορέσεις να ταιριάξεις όλες τις διαφορετικές νοοτροπίες, αλλά σιγά σιγά φτιάξαμε μια καλή συνεργασία με τις άλλες χώρες και αυτό φάνηκε από την πρώτη κιόλας εβδομάδα. Μπορούσαμε να συνεργαστούμε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο και σε πολύ μικρό χρόνο. Οι πιλότοι της 331 Μοίρας κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν αποστολές σε ρόλο προστασίας νατοϊκών σχηματισμών ΚΟΜΑΟ, δηλαδή να ανοίξουν τον δρόμο από εχθρικές εναέριες απειλές σε σχηματισμούς φίλων αεροπλάνων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι Έλληνες πιλότοι έμπαιναν πρώτοι στη μάχη αντιμετωπίζοντας αντίπαλα αεροσκάφη σε εικονικές αερομαχίες. Οι αποστολές στις οποίες συμμετείχαμε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος TLP ήταν αποστολές air-to-air σε ρόλο force protection, δηλαδή προστασίας ενός πακέτου αεροσκαφών τα οποία είναι διατεταγμένα να βομβαρδίσουν κάποιο στόχο σε διαφορετικές κάθε μέρα συνθήκες και αποστολές. Για εμάς ο κύριος ρόλος και μόνος σε αυτό το σχολείο ήταν air-to-air, στο οποίο αναλάβαμε και αρχηγίες γενικότερα του ρόλου μας και το επίπεδο συνεργασίας μας μαζί με τις άλλες χώρες ήταν τόσο καλό ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε το έργο μας σε πέρας. Εκπαιδευόμαστε και εμείς από τη μοίρα σίγουρα και σαν αεροπορία σε νατοϊκά επίπεδα, όμως είναι δύσκολο και προσπαθώντας μέσα από την νατοϊκά επίπεδα και νατοϊκές φρασιολογίες να μπορεί να επικοινωνήσουμε με όλες τις άλλες μοίρες. Το σίγουρο και διαφορετικό είναι ότι έχεις να κάνεις με διαφορετικές νοοτροπίες, όμως η πρόκληση ήταν ότι έχεις να μάθεις και για άλλα αεροπλάνα δυνατότητες άλλων αεροσκαφών, καθώς επίσης και για νοοτροπίες αλλά και εμπειρία από άλλα πληρώματα. Οι αποστολές μας ήταν air-to-air αποστολές, όπως είπα πριν, με ρόλο προστασία, το οποίο σημαίνει ότι προηγούμαστε από το πακέτο το οποίο είναι διαταγμένο να βομβαρδίσει τους στόχους. Προσπαθούμε να καθαρίσουμε την περιοχή ώστε να μπουν μέσα, να μην έχουν κάποια απειλή από εναέρια άλλα μέσα και να επιτύχουν το σκοπό τους. Συνεργαστήκαμε με πολλούς τύπους αεροσκαφών από όλη την Ευρώπη καθώς και τις ΗΠΑ. Κύριοι τύποι που υπήρχαν στη συμμετοχή μας σε αυτό το σχολείο ήταν μοιράζει 2.000 όλων των τύπων, F-16 από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις ΗΠΑ, Eurofighter από την Ιταλία, Tornado και AMX σε αντίστοιχους ρόλους. Χωρίς αμφιβολία, τα μαχητικά της 331 Μοίρας
αποτέλεσαν και φέτος μερικά από τα πλέον προηγμένα μαχητικά του TLP, έχοντας να αντιμετωπίσουν ισχυρό ανταγωνισμό που δεν φάνηκε πάντως να προβληματίζει τους πιλότους πολεμικής αεροπορίας. Άλλωστε, οι συνθήκες στο Αιγαίο είναι τέτοιες που, ειδικά όσον αφορά τις μοίρες με πρωταρχικό ρόλο την αναχέτηση, η άρτια προετοιμασία για τις πραγματικές συνθήκες αποτελεί τυποποιημένη διαδικασία. Φάνηκε πως το αεροσκάφος Μοιράς 2005 μπορεί να σταθεί επάξια απέναντι σε τέτοια αεροσκάφη όπως είναι και το Eurofighter. Τα συστήματα που έχει είναι υπερσύγχρονα και δεν σε προβληματίζει καθόλου κατά την εκτέλεση τέτοιων αποστολών.